Είναι αλήθεια ότι πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ, εννοούμε κάτι άλλο. Καταρχήν ο καφέ σημαίνει χαλάρωση. Μας απελευθερώνει ο καφέ. Γιατί αντί να χαλαρώσουμε και να μιλήσουμε και να κλείσουμε συμφωνίες, μας τσιτώνει. Αρχίζουμε και τσακωνόμαστε. Ναι. Επειδή βγάζαμε τρίτη την εκπομπή, ναι, τρίτη βράδυ, ζωντανά στον αέρα, πεις και πώς το εκπέμπεις. Και έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία γι' αυτό. Και μιλάγαμε για το σεξ του άλλου, του γείτονα, το κρεβάτι. Επιστήμονας που πήγαινε και στα σου. Είχα εξοικειωθεί με τα μέσα. Πριν γίνεται νευρολόγος. Πρώτο γνέτη. Και πραγματικά ερωτεύθηκα τι που μπορεί να έχει η σεξουαλική. Σωστά. Λοιπόν το 1988, εμείς οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, το εχέγγυο ότι ο άνδρας υπερβάλλει και εσύ λες τον αγαπώ. Αυτές οι γυναίκες. Δεν υπάρχουν πραγματικά αυτές οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες είναι άρρωστες. Ψέξτε, εδώ είναι εξάρτηση. Ναι. Υπάρχει μονή. Συναισθηματική εξάρτηση. Δεν μου φτάνει. Πιστέψτε ότι αυτό είναι σχέση με πάθος. Αν δεν γίνει τριβή. Δηλαδή μου πείτε. Δεν θα τον δεις ποτέ. Αφτιαχτώ με την κολονία του πάντα. Μας, γιατί γεννήσαμε, έχουμε αποκτήσει τις δραγάδες. Δείτε και ο σύντροφος πέφτει. Ο σύζυγος στη δεύτερη μοίρα. Μπορείς να θυλάει, γυναίκα έχει οργασμό, εκλείει ο κιτοκίνη. Μάλιστα. Είναι η ορμόνη, είναι η παιδί, γίνεται μάνα στο παιδί της. Mm. Και όχι στον άνδρα της. Αν δεν κάνει παιδί, θα αγκαλιάσει τον άνδρα στην Αθήνα. Ότι ο άνδρας δεν απειλείται από την εγκυμοσύνη της και η επιθυμία της. Mm. Δεν σταματάει όμως να έχει έναν άνδρα που... και η γυναίκα πέφτει πάνω στο παιδί και όλη την ημέρα. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα να βγουν, ας κάτσουν σε μια τηλεόραση. Ξέρω κάθε σημείο στο σπίτι του μπορεί να έχει. Σπίτια του, με τα πλούσια τα ελέη σου στο ψυγείο, ναι, με το να ανοίγει το σπίτι σου, να καλεί του φίλου σου να ταΐζει. Ξαφνικά ξεκουνεύουν να κλείσει του άντρε. Θέλω να μου εξηγήσετε. Ναι, ράισε, γιατί δεν έχει έναν σύντροφο. Α, αυτό είναι λίγο, αυτό είναι. Γυναίκα που θέλει να κάνει σεξ, τη θέλει προκλητική. Mm. Φαντασιωσική και αισθησιακή. Βέβαια μετά. Η ευλογησία, όπω σωστά είπατε, ένα φαύλο κύκλο. Ναι. Μέσα τη ζουν. Και τη ζουν λειτουργώντας μέσα από τη μαγεία των αισθήσεων. Χωρίς να βιάζεσαι. Χωρίς να είναι γρήγορο. Χωρίς να είναι κόκορας και κότα. Να και τα παιδιά να καταλάβουν ότι το συνέστημα του ανθρώπου και εμένα και αισθάνομαι καλά. Αυτό πιστέψτε με είναι η σφραγίδα της ωριμότητας.